Κατευθείαν στο πεδίο να δούμε ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα. Νάταλη Σάβα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νικήτα. Όπως είπες πολύ σωστά, βρισκόμαστε εδώ στο γεφύρι, στην οδό Αλεξανδρουπόλεως, κοντά στο Δημαρχείο Στροβόλου. Από ό,τι φαίνεται, τα ορμητικά νερά του Πεδιαίου έφεραν απίστευτες καταστροφές. Τα κυκλειδώματα έχουν πέσει. Το Δημαρχείο είναι εδώ για να διορθώσει την κατάσταση. Και από ό,τι φαίνεται, οι εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας είναι απίστευτες, καθώς όπως φαίνεται ο ποταμός ήταν γεμάτος από μπάζα, αντικείμενα και σκουπίδια, τα οποία ήρθαν εδώ και πέρασαν από το γεφύρι. Έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Στροβόλου, τον κύριο Παπαχαραλάμπους, ο οποίος θα μας πει 2-3 πράγματα περισσότερα. Κύριε Παπαχαραλάμπους, μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η κατάσταση, τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Βεβαίως, καλή σας μέρα. Η κατάσταση όπως εξελίχθηκε χθες δημιούργησε κάποια προβλήματα. Πρέπει να πω ότι ο Δήμος μας σε μεγάλο βαθμό έχει ολοκληρώσει τα αντιπλημμυρικά του έργα, αλλά δυστυχώς υπάρχουν κάποια μελανά σημεία τα οποία εδώ και χρόνια μας δημιουργούν προβλήματα. Είναι εκεί όπου εκκρεμούν να γίνουν κάποια πολυοδομικά έργα. Εμείς ως τοπική αρχή πιέζουμε για να προχωρήσουμε με αυτά τα έργα. Δυστυχώς υπάρχει αυτή η καθυστέρηση και πρέπει πολύ σύντομα να δοθούν λύσεις. Εμείς ως τοπική αρχή κάνουμε έντονες παραστάσεις προς τα αρμόδια τμήματα. Αυτά είναι το τμήμα Πολυοδομίας και Γύσεως και το τμήμα Δημοσίων Έργων, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, όπως είναι το παράδειγμα εδώ με την ανακατασκευή του γεφυριού εδώ στην οδό Αλεξανδρουπόλεως, όπου το Δημοτικό μας Συμβούλιο έχει δεσμεύσει το κονδύλι και περιμένουμε εδώ και μήνες τα κατασκευαστικά σχέδια, τα οποία μάλιστα από ό,τι αντιλαμβάνομαι και αυτή ήταν και η δέσμευση του τμήματος Δημοσίων Έργων, θα δίδονταν σε ιδιώτη μελετητή για να μπορέσουν να προχωρήσουν με τη διαδικασία. Την περασμένη Παρασκευή είχα μια σύντομη συνάντηση στα πλαίσια μιας άλλης σύσκεψης με τον νέο διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων και εντός της εβδομάδας θα βρεθούμε ακριβώς αυτά τα ζητήματα να πιέσουμε, να προχωρήσουμε. Εμείς ως τοπική αρχή πιέζουμε όσο μπορούμε και θα συνεχίσουμε. Παρόλα τα οικονομικά προβλήματα τα οποία έχουμε συμπεριλάβει πρόνοια στους προϋπολογισμούς μας για την ανακατασκευή αυτού του έργου και μερικών άλλων αντιπλημμυρικών έργων τα οποία χρειάζονται να γίνουν, για να μην υπάρχει αυτή η δυσάρεστη κατάσταση κάθε φορά που υπάρχουν αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία δυστυχώς στις μέρες μας δεν είναι και τόσο ακραία, λέω και της κλιματικής αλλαγής, βλέπουμε ότι πυκνά συχνά έχουμε αυτά τα προβλήματα. Κύριε Δήμαρχε, τώρα με τα κυκλειδώματα, να σταθούμε λίγο. Έπεσαν τα κυκλειδώματα από τις χθεσινές βροχές, δηλαδή έφυγαν εντελώς τα κυκλειδώματα και από ό,τι είδα στις εικόνες, προσπαθείτε να βάλετε άλλα κυκλειδώματα, κύριε Δήμαρχε? Τα πήρε όλα ο ποταμός? Προσπαθείτε να βάλετε άλλα κυκλειδώματα, λέει ο Νικήτας. Υπάρχει το ελάτι, υπάρχει αυτό, να έτσι. Μάλιστα. Νικήτα, μπορείς να το επαναλάβεις, σε παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, είδαμε πριν τους εργάτες εκεί να τοποθετούν νέα κυκλειδώματα. Φαντάζομαι από τη χθεσινή βροχή και τον ορμητικό ποταμό, τον Πεδιαίο, όλα έφυγαν. Όλα έφυγαν τα κυκλειδώματα, λέει. Ποια είναι τα επόμενα βήματα, θα μπουν νέα κυκλειδώματα? Βεβαίως έχουν μπει νέα κυκλειδώματα, διότι και η ορμή του νερού ήταν τέτοια χτες που κατέστρεψε τα συγκεκριμένα κυκλειδώματα. Ήδη, όπως βλέπετε, οι υπηρεσίες του Δήμου μας από πολύ νωρίς το πρωί είναι εδώ για να μπουν νέα κυκλειδώματα. Είναι ένα πρόβλημα, αγαπητέ Νικήτα, το οποίο υπάρχει. Εμείς ιεραρχούμε, επαναλαμβάνω, πολύ ψηλά το συγκεκριμένο ζήτημα και ευελπιστούμε εντός του 2020 να προχωρήσουμε, όπως ήταν και η δέσμευσή μας, να προχωρήσουμε με τη συνεισφορά και των αρμόδιων κυβερνητικών τμήματων στην κατασκευή του συγκεκριμένου ζητήματος. Λέω, όταν έχουμε τον ποταμό να πλημμυρίζει, δηλαδή, και βλέπουμε ότι κλείνει ο δρόμος, είναι εκεί η υπεύθυνη του Δημαρχείου να κλείσουν το δρόμο, η αστυνομία? Ποιος παρεμβαίνει έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει κάποιος προσπαθώντας να περάσει μέσα από τον Πεδιαίο? Ποιος παρεμβαίνει ώστε να μην κινδυνεύσει κάποιος όταν δημιουργείται αυτό το πρόβλημα με τον Πεδιαίο και το γεφύρι εδώ, που είναι ένας δρόμος πολυσύχναστος με τα αυτοκίνητα? Είμαστε σε άμεση επαφή με την αστυνομία και την πυροσβεστική υπηρεσία. Η συγκεκριμένη ευθύνη είναι της αστυνομίας. Υπάρχουν και σχετικές σημάσεις όταν βρέχει να μην περνά ο κόσμος. Αλλά επειδή έχουμε έννοια του συγκεκριμένου ζητήματος, σε συνεργασία με την αστυνομία είμαστε εδώ για να κλείνουμε τον δρόμο όποτε χρειαστεί. Οι υπηρεσίες του Δήμου μας είναι σε εγρήγορση, γιατί όπως είπα και προηγουμένως,
Επομένως, δυστυχώς αυτά τα φαινόμενα είναι επαναλαμβανόμενα. Για να μπορούμε με τις λίγες δυνάμεις, αγαπητέ Νικήτα, οι οποίες μας έχουν απομείνει, να παρεμβαίνουμε εκεί που πρέπει. Και πρέπει να πω ότι έχουμε και μια πολύ καλή συνεργασία και ευχαριστούμε και την αστυνομία και την πυροσβεστική που στέκονται δίπλα μας σε εκείνες τις περιπτώσεις που χρειάζονται. Μάλιστα, ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Νάταλη. Ήσουν και σε άλλες περιοχές, συνομίλησες με κόσμο, Νάταλη. Φαντάζομαι όλοι έχουν να μας πούν και μια ιστορία. Έχουμε πάει στην Ανθούπολη και στη Λακατάμια, όπου ο κάτοικος της Λακατάμιας μας έχει πει το τραγικό συμβάν, ότι το κοτέτσι του έχει πλημμυρίσει με αποτέλεσμα να πεθάνουν όλες του οι κότες, έχουν μείνει ελάχιστες. Και εκτός από αυτό, τα αυτοκίνητά του, δύο από τα αυτοκίνητα του έχουν πλημμυρίσει και η κατάσταση ήταν τραγική. Δέντρα έχουν πέσει στην αυλή του. Θα δείτε και τις σχετικές εικόνες, όπου ο Δήμος προσπαθεί να απομακρύνει αυτά που έχουν πέσει από τα δέντρα. Μπορούμε να δούμε και τη δήλωση του συγκεκριμένου κυρίου που τα λέει ξεκάθαρα. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις δηλώσεις. Ευχαριστούμε την Νάταλη. Αν χρειαστεί, θα επιστρέψουμε και αργότερα να δούμε τις δηλώσεις. Στο διάστημα, με τα ορισμένα 5-10 χρόνια, άρχισαν όλα τα νερά να τρέχουν από εδώ στο Ριάκι. Μέχρι τη στιγμή είμαι κάτοικος περίπου 30 χρόνια εδώ, επλημμύρισα 5 φορές τελευταία 5 χρόνια. Κάθε χρόνο πλημμυρίζω. Δυστυχώς από τα θύματα στο Δημαρχείο, καμία απάντηση, παρά μόνο ήρθαν και σπάσαν το κιούγκιν εκεί, χωρίς να βάλουν έστω και μία σχάρα. Και τα αυτοκίνητα εκεί του ανθρώπου που καταστράφηκαν, θα επιστρέψουμε στα καιρικά σε πολύ λίγο, γιατί έχουμε πολλούς καλεσμένους. Θα είναι εδώ και ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής. Θα πάμε να δούμε και το τι έρχεται σε πολύ λίγο.